Σύσκεψη με φώτο την νοσηλευτική σχολή του Δημοτήχου συγκάλεσε ο Δήμαρχο τη πόλη καλοντα βουλευτέ αυτοδικητικού και φορεί με στόχο να βρεθεί μια λύση για την πολύπαθη αυτή σχολή. Μετά τι αλλεπάλληλε αναβολέ στην έναρξη τη φοιτητική χρονιά, ο Ρομίλο Χατζηγιάνογλου μπορεί να έχει οδηγηθεί στη γωνία, παρόλα αυτά συνεχίζει τον αγώνα, ώστε οι φοιτητέ να μην χάσουν το εξάμηνό του. Λόγω των τελευταίων εξελίξεων για την νοσηλευτική σχολή, προκάλεσα μια συνεδρίαση με του βουλευτέ, εκπροσώπου περιφέρεια και επικεφαλή των δημοτικών παρατάξεων να ξεκινήσουμε να συζητάμε για το πώς μπορεί άμεσα να λειτουργήσει η σχολή. Με ποιους πρέπει να επικοινωνήσουμε, με πρέπει να πιέσουμε και τι λύση μπορούμε να δούμε, να δώσουμε εμείς οι οποίοι θέλουμε διακαώς να λειτουργήσει αυτή η σχολή. Το αποτέλεσμα όλων αυτών, πέρα από τη συζήτηση και για... αναφερθήκαμε και λίγο και για το μέλλον της σχολής, παρόλα αυτά αυτό που μας σκέφτεται τη στιγμή είναι το να, ε, η έναρξη της σχολής, η άμεση έναρξη της σχολής, όπου θεωρούμε όλοι ότι είναι σωστό σήμερα ή εχθές ακόμα να γίνει επαναπροκήρυξη των κενών θέσεων που έχουν δημιουργηθεί από τις παρετήσεις των καθηγητών και να δώσει εντολή η σε επιτροπή και ο πρόεδρος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Διεθνές Πανεπιστημίου, να ε, ξεκινήσει η σχολή, να γίνει η έναρξη. Όπως τα είχαμε συμφωνήσει και στις 7 του μηνός, 7 Νοεμβρίου που είχαμε κατέβει από εδώ και ήταν όλοι οι διοικούσα σχεδόν παρόν 20-25 καθηγητές. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να λειτουργήσει ε, με ελλείψεις η σχολή, να μην καθυστερήσουμε άλλο, να μην χαθεί το εξάμεινο και συμφωνήσαμε ότι στη συνέχεια θα διορθώσουμε αν κάποια μαθήματα τελικά δεν καταφέρουμε να τα μεταφέρουμε στο δεύτερο εξάμεινο. Όλα αυτά τα συμφωνήσαμε 7 του μηνός και 18 θα ήταν η έναρξη. Παρ' όλα αυτά ανεπίσημα πήρε αναβολή, πήγε στις 25, η επόμενη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου. Και ενώ έχει βγει και το πρόγραμμα σπουδών, είχαμε τελευταία άλλες δύο παρετήσεις καθηγητών, όπου πλέον και η πρόεδρος των καθηγητών, η κυρία Μινασίδου, που ασχολείται τόσο καιρό και την ευχαριστούμε γι' αυτό προσωπικά, ε, σήκωσε τα χέρια ψηλά. Το βράδυ τη Δευτέρα, ο Υφυπουργό Παιδεία κ. Διγαλάκη δήλωσε πω η Διεκούσα Επιτροπή του Διεθνού Πανεπιστημίου Ελλάδο γνώριζε για την κατάσταση στην νοσηλευτική του Διδημοτήχου, αλλά δεν το ενημέρωσαν παρά το γεγονό ότι εκείνο επικοινώνησε δύο φορέ μαζί του. Επίση, πρότεινε την ένταξη του τμήματο του Δημοκρήτιο Πανεπιστημίου Θράκη, η οποία, όπω εξηγεί, θα δώσει και μία μόνιμη λύση στα προβλήματα του τμήματο. Εχθέ μάθαμε από τον Υφυπουργό τον ίδιο μέσα στη Βουλή ότι η Διεκούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου δεν είχε καν επικοινωνία με το Υπουργείο. Δεν ήταν ενημερωμένο το Υπουργείο για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο και η σχολή του Δημοτήχου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν το υπολογίζαμε, δεν το περιμέναμε, ήταν έξω από κάθε λογική το να μην έχει το Πανεπιστήμιο επικοινωνία με το Υπουργείο. Ζητούμε άμεσα ένα ραντεβού, αύριο ξεκινώ κατεβαίνω στην Αθήνα να κάνω τις επαφές που πρέπει να κάνω. Γιατί αν το Υπουργείο και το Πανεπιστήμιο θέλουν, η σχολή θα λειτουργήσει αύριο. Είναι καθαρά απόφασή τους. Είχαμε αποφασίσει με ελλείψεις να λειτουργήσει η σχολή. Αυτό ζητάμε και τώρα. Και είχαμε αποφασίσει όλα, όλες οι ελλείψεις να τακτοποιηθούν στη συνέχεια. Αυτό είχαμε αποφασίσει 7 του μηνός. Αυτό ζητάμε και τώρα. Γιατί έχουμε φτάσει σήμερα χωρίς να έχει αλλάξει κάτι ριζικά. Να μην λειτουργεί η σχολή, αυτό θα ήθελα κάποια στιγμή πραγματικά να μα το απαντήσουν. Τόσα χρόνια η σχολή λειτουργούσε χωρί να υπάρχουν ενστάσει, χωρί να υπάρχουν παρετήσει καθηγητών, και φέτο δεν έχουμε μόνο αυτά, έχουμε και τη μη επικοινωνία του Πανεπιστημίου με το Υπουργείο. Λίγο να σοβαρευτούμε, να το δούμε το πράγμα από όλε τι πλευρέ, όσοι μπορούν να δώσουν αύριο την εντολή να λειτουργήσει η σχολή. Το χρήσιμο τη υπόθεση είναι να βρεθεί μια λύση στο όλο ζήτημα σύντομα, καθώ οι φοιτητέ κινδυνεύουν να χάσουν το εξάμεινο. Ακόμη και να μην χαθεί, βέβαια, πρόκειται για μια σειρά εντατικών μαθημάτων, ούτως ώστε να μπορέσουν να καλύψουν την ύλη τόσο από την πλευρά των φοιτητών, όσο και από του καθηγητέ, όταν και αν αυτοί βρεθούν και προσληφθούν. Εφόσον λειτουργήσει, βεβαίω. Όλα... Έβγαλε και επίσημη ανακοίνωση του Πανεπιστήμιου ότι στι 25-28 θα άνοιγε το... η σχολή. Χωρί να μιλάμε πουθενά να λένε για παράταση χάσιμου του εξαμήνου. Δεν υπήρχε πρόβλημα, ναι μεν θα ήταν ταλαιπωρία για τα παιδιά γιατί κάποια μαθήματα θα μεταφερόταν στο δεύτερο εξάμεινο παρόλα αυτά για χάσιμο εξαμήνου δεν υπήρχε συζήτηση. Αν δεν ανοίξει αυτή τη βδομάδα η σχολή πλέον μιλάμε για επικίνδυνες καταστάσεις.